Καλώς ήρθατε στα Πεύκα. Σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε κοντά μας το Σύλλογο Ποντίων της Νέας Σάντας. Μας τιμάνε με την παρουσία τους. Θα ήθελα να καλέσω εδώ στην πίστα τον πρόεδρο της Νέας Σάντας, τον κύριο Πουνερίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Νέας Σάντας. Κοντά μας έχουμε και διάφορους επισήμους. Έχουμε τον βουλευτή μας τον κύριο Ντόλιο, τον αντιδήμαρχο Τραγιανούπολη τον κύριο Παλέκα. Τους ευχαριστούμε και αυτούς για την παρουσία τους. Και βέβαια οι καλλιτέχνες. Ο Δημήτρης ο Πιπερίδης στη λύρα. Ο Γιώτης ο Γαβριλίδης στο τραγούδι. Και ο Στέργιος Μπηλιάδης θα τον δείτε αργότερα, στο τραγούδι επίσης. Και στο ταούλ είναι ο Ηλίας ο Στεφανίδης. Περιμένουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων της Νέας Σάντας. Καλά τον πρόεδρο. Πευκιώτισες και πευκιώτες, την καλησπέρα μας από τη Νέα Σάντα και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά για την γιορτή σας, για το πανηγύρι σας που έστω γίνεται με καθυστέρηση. 2 ημερών. Είναι μεγάλη η συγκίνηση. Αυτή τη στιγμή τα λόγια πνίγονται γιατί είναι η πρώτη φορά που η Νέα Σάντα οργανωμένα έρχεται να συναντήσει σαντέους και φίλους των σαντέων που βρίσκονται εδώ στο μακρινό αυτό χωριό, στο απομακρυσμένο των Πεύκων και του Αετοχωρίου. Θα θέλαμε και θα επιδιώξουμε να είμαστε περισσότερες φορές κοντά, γιατί η μοίρα μας ήταν και θα είναι κοινή. Επ' ευκαιρία αυτής της εκδήλωσης θα ήθελα να σας πω και 2 λόγια για μια διεκδίκηση του Συλλόγου μας, η οποία γίνεται τώρα τελευταία. Την ιστορία της Σάντας τη γνωρίζουμε πολύ καλά οι σαντέοι και πολλοί από τους φίλους μας που παρευρίσκονται εδώ. Είναι μια ιστορία ματωβαμένη, είναι μια ιστορία θλίψεως, πόνου, από τις λίγες περιπτώσεις της καταστροφής του Πόντου, ίσως από η μεγαλύτερη, και αυτό μας όθησε να προχωρήσουμε στη διεκδίκηση της ιστορικής έδρας για τη Νέα Σάντα Κυλκής με αναφορά στο χριστιανικό προσφυγικό ελληνισμό του Πόντου. Αυτό θα είναι ένα κέντρο ιστορικό που θα συσπυρώνει τους Ποντίους, θα συσπυρώσει και τους Σαντέους, για να μπορέσουμε πλέον να προχωρήσουμε με βήματα ίσως γοργότερα για την κοινή μας επιδίωξη, η οποία είναι η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων σε διεθνές επίπεδο, όσο και θέλουν να το φρενάρουν κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ από την καρδιά μας, ένα ζεστό φιλί από εμάς για σας και εύχομαι να περάσετε καλά, να περάσουμε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλη, καλύτερο δώρο στην Παναγία και τώρα να αναφέρομαι για το σύλλογο, μη συγχωρείτε. Να το... Έτσι, η Παναγία είναι το αξιονιστή, διότι εμείς οι πόντοι όλοι αξιονίμες και πιστεύω το αξιονιστή εκφράζει. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σήμερα λαμβάνει χώρα η πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου μας, χωρίς την παρουσία του πρώην Προέδρου μας, του κυρίου Πολυχρόνη Νικολαίδη. Είναι
Είμαι ωστόσο σίγουρος ότι το βλέμμα του, καθώς και αυτό της Βίκης Παπαγγέλου, της πρώην γραμματείας μας, από εκεί πάνω, σήμερα είναι στραμμένο προς τα εμάς και ότι θα χαμογελάσουν από ευχαρίστηση στο άκουσμα της λύρας και των παραδοσιακών ποντιακών τραγουδιών. Πολυχρόνη και Βίκη, να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε με ζήλο και αγάπη το έργο της παράδοσης που ξεκινήσατε εσείς. Διότι όσο καλύτερα γνωρίζουμε τις ρίζες μας, τόσο μεγαλύτερη δύναμη αποκτούμε. Δύναμη να αντισταθούμε στις δύσκολες συγκυρίες, δύναμη να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Εκ του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, ο Αντιπρόεδρος Κουασίδης Ηλίας, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή διασκέδαση εκ μέρους μου. Να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ποντιακούς συλλόγους του Δήμου Αλεξανδρούπολη που βρίσκονται εδώ. Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ και καλή σας διασκέδαση.